Με self-test, μάσκες και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι μαθητές και τις πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης επιστρέφουν από Δευτέρα στις σχολικές αίθουσες μετά από 2,5 μήνες με την ελπίδα να πάνε όλα καλά. Ο πρόεδρος των δασκάλων του Νομού Λάρισας ζήτησε από τους γονείς να μην γυρίσουν την πλάτη στα self-test, προειδοποιώντας για τις συνέπειες. Από χθες μέχρι και το Σάββατο οι μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία τα self-test. Και πρέπει να τονίσουμε, να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτός στη σχολική αίθουσα μαθητής ο οποίος δεν έχει αρνητικό τεστ. Επιδιώκουμε και ζητάμε τη συνεργασία των γονέων των παιδιών για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να λειτουργήσουμε χωρίς προβλήματα. Την ίδια ώρα τρέχει η εμβολιαστική διαδικασία και για τους εκπαιδευτικούς με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού να εκτιμά ότι η συμμετοχή των συναδέλφων του κυμαίνεται ήδη κοντά στο 70%. Είμαστε βέβαιοι ότι με όλα αυτά τα μέτρα, με τον εμβολιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματικά οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη συμμετοχή, το επόμενο διάστημα στο σχολικές αίθουσες θα είναι ένα επικοδομητικό διάστημα για τους μαθητές μας, οι οποίοι απέχουν πάνω από 2,5 μήνες από τις σχολικές αίθουσες.